Γεια σας φίλοι μου από Ελιξίριο, είμαι ο Μπάρμπας Φίλιππος και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω την αγριοτριανταφυλιά ή κοινόροδο. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια, εν τω μεταξύ, αν δεν έχετε κάνει εγγραφή εδώ πέρα στο κανάλι μας ε, κάντε μια εγγραφή τώρα, πατήστε κλικ στο καμπανάκι δίπλα και πατήστε και ένα like για να συνεχίσω και εγώ να κάνω αυτά τα υπέροχα βιντεάκια. Πώς θα το αναγνωρίσετε, αφού πέσουν και τα άνθη προς το τέλος του φθινοπώρου, θα παρατηρήσετε αυτά τους κόκκινους καρπούς, όπως τους βλέπετε εδώ πέρα. Οπότε μπορείτε να έρθετε να τους μαζεύετε. Βλέπετε ακόμα εδώ πέρα έχει, γιατί έχει και καλό καιρό ω τώρα, έχει ακόμα πράσινα φυλλαράκια και όμως έχουν πέσει όλα τα άνθη. Οπότε έρχεστε εδώ πέρα στην 30 Φιλιά και μαζεύετε αυτά εδώ όλα τα κόκκινα. Θα σας δείξω στη συνέχεια πώς τα μαζεύουμε. Τώρα, γιατί να το μαζέψουμε, Τι ωφέλη έχει στον οργανισμό, ε, Το κοινόρδο έχει πάρα πολύ βιταμίνη σε, πάρα πολλά αντιεξοδοτικά αλλά ακόμα και ο μέγα λιπαρά ε, είναι full αντιοξυδοτικό και ενάντια στι ιώσει στα κρυολογήματα όλο το χειμώνα. Σε πολλέ χώρε του κόσμου πίνουν τσάι από αγριοτριανταφυλλιά όλο το χρόνο. Όπω εμεί πίνουμε τσάι του βουνού, ή χαμομήλι, πίνουν αγριοτριανταφυλλιά Δοκιμάστε το, είναι πάρα πολύ αντιοξυδοτικό, πάρα πολύ καλό. Επίση, από το αγριοτριανταφυλλιά βγαίνει και λάδι, το λάδι από το άγριο τριαντάφυλλο. Πάρα πολύ ευεργετικό για την επιδερμίδα και χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά καλλιντικά. Ε, Ό,τι προϊόντα υπάρχουν από αγριοτριαντάφυλλο θα τα βρείτε εδώ κάτω στην περιγραφή στο site μας Λοιπόν, ε, τι να το κάνουμε τώρα, πώς να το μαζέψουμε Έρχεστε εδώ πέρα και μαζεύετε όλα αυτά τα κόκκινα που βρίσκετε. Δεν μαζεύουμε κάποια που είναι μαυρισμένα, θα σας δείξω τώρα μέσω σένα εδώ Αυτό παράδειγμα, αυτό δεν το μαζεύουμε Το πετάμε ε, Και δεν μαζεύουμε και κάποια που είναι ζούφια πάρα πολύ που είναι σχεδόν στεγνωμένα. Κάτι σαν αυτό. Μαζεύουμε να είναι ωραία γυαλιστερά. Έτσι. Τώρα, αφού τα μαζέψουμε, υπάρχουν πολλές μεθόδοι να χρησιμοποιήσετε το αγριοτριαντάφυλλο. Μπορείτε να κάνετε το λεγόμενο σιρόπι, θα βρείτε πάρα πολλές συνταγές στο στο ίντερνετ. Ο πιο εύκολος όμως τρόπος για να το χρησιμοποιήσετε είναι να το αποξηράνετε, το στρώνετε σε ένα ύφασμα ή σε ένα μέρος κάπου σε ένα σκοτεινό, δεν χρειάζεται να το χτυπάει ο ήλιος και τα αφήνετε εκεί πέρα αρκετό καιρό σε αερισμένο δωμάτιο να αποξηραθούν. Μόλις γίνουν ξεραμένα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και να τα έχετε σε ένα βάζο για να τα συντηρήσετε και όλο το χειμώνα να τα κάνετε τσάι. Βράζετε το νερό. Έχουμε πει πως φτιάχνουμε τσάγια. Βράζετε το νερό και μόλι κοχλάσει, το τραβάτε από τη φωτιά, ρίχνετε μέσα τα αγριοτριαντάφυλλα, ανακατεύετε, το σκεπάζετε, το αφήνετε λίγη ώρα μέσα να μουλιάσει και στραγγίζετε και πίνετε. Μπορείτε να προσθέσετε μέλι ή άλλη γλυκαντική ουσία. Ε, μπορείτε να κάνετε και μεγαλύτερη ποσότητα και να τη βάλετε στο ψυγείο σα και να πίνετε όλη την ημέρα. Ακόμα και το καλοκαίρι. Έτσι. Ε, κάποιοι φτιάχνουν μέχρι και μαρμελάδα από ε, το αγριοτριαντάφυλλο. Τώρα. Θα μαζέψω και εγώ μερικά γιατί ήρθε ο καιρό του. Και πίνω και εγώ το χειμώνα τσάι από τα φιλιά ή κοινόροδο. Θα το ακούσετε, βγείτε έξω στη φύση και μαζέψτε λίγο κοινόροδο για να το έχετε για όλο το χειμώνα. Μην μαζεύετε όλου του καρπού από τα δέντρα, αφήστε μερικού γιατί ε, χρειάζονται και τα πουλιά και όλα τα ζώα που του τρώνε το χειμώνα. Δεν αποτελώνουμε, είπαμε, ούτε τα δέντρα αλλά ούτε και όλα τα βότανα και δεν ξεριζώνουμε ποτέ. Επίση, μην μαζεύετε κοντά σε δρόμου. Το έχουμε ξαναπεί, έχουν ρήπου. Βρείτε κάπου ένα απομακρυσμένο σημείο και μαζέψτε λίγα από το κάθε δέντρο. Θα βρείτε πολλά. Αν βρείτε κάπου μια άγριο τρενταφυλιά, θα έχει και αλλού κι άλλη. Να μαζέψω και αυτά εδώ τα κοντινά. Πολύ ωραία. Ήδη μαζέψαμε μια χουφτίτσα. Συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.